πάσα παιδεία προς μέν το παρόν δεν είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερα όμως λέει δίνει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε τον Κύριο που ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, είναι και σήμερα ανάμεσά μας. Μας λέει η Γραφή ότι ο Κύριος περιέρχεται, το λέει, πάντα την Ιουδαία, ιατρεύω, λέει, θεραπεύουν πάντα τους καταδυναστοβωμένους υπό του διαβόλου. Θεράπευε ο Κύριος. Θεράπευε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι ανάμεσά μας και περπατάει ανάμεσά μας ο Κύριος. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις ενέργειες που έκανε ο Κύριος και πώς οι πιστοί παίρνανε τα αιτήματά τους. Και πολλές φορές ο Κύριος το Ευαγγέλιο που μας λέει έχει έναν ευκαιριακό χαρακτήρα, θα λέγαμε. Βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή περνούσε ο Κύριος και ήταν ο Ζακχαίος. Ο Ζακχαίος ήταν ένας τελώνης και μόλις άκουσε ότι περνάει ο Ιησούς έτρεξε να αρπάξει την ευκαιρία, θα λέγαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτρεξε να αρπάξει την ευκαιρία να δει τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος? Και δεν ξέρω τι σχέσεις έχουμε με το Θεό κάθε ένας, αλλά είναι καλό να γνωρίσουμε τον Κύριο περισσότερο. Να γνωρίσουμε τον Κύριο. Ακούμε για τον Κύριο, έχουμε γευτεί κάποιες ευλογίες από τον Κύριο, αλλά έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριο. Και τι έκανε ο Ζακχαίος? Ανέβηκε πάνω σε μία σικομοριά. Ήξερε από πού θα περάσει. Και εμείς ξέρουμε, αγαπητά αδέρφια, ότι ο Κύριος ξέρουμε από πού θα περάσει. Από εδώ, από ανάμεσά μας θα περάσει ο Κύριος. Και η Εκκλησία είναι μια σικομοριά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν ο Ζακχαίος έλεγε στην καρδιά του δεν βαριέσαι, θα το δω άλλη φορά τον Κύριο. Δεν ξέρουμε αν είχε αυτή την ευκαιρία να τον ξαναδεί. Να ξαναδεί τον Κύριο και να λάβει τη σωτηρία. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται. Βιάζεται. Και αυτοί που βιάζονται την αρπάζουν. Αυτοί που λένε έχουμε καιρό μπροστά μας. Έχουμε χρόνια μπροστά μας. Θα προλάβουμε. Αυτοί δεν μπορούν να προφτάσουν τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού τρέχει. Και αυτοί οι οποίοι αμελούν τη σωτηρία τους μοιάζουν, πως ξέρουμε την παραφολή με τις 10 παρθένους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις. Βλέπουμε τον τυφλό, τον Βαρτίμαιο, ο οποίος άκουσε ότι ο Ιησούς Χριστός διαβαίνει, περπατάει ο Ιησούς Χριστός, θα περάσει από εκεί κοντά. Είχε ανάγκη ο Βαρτίμαιος. Ήθελε να δει το φως του. Ήθελε να δει. Και έκραξε. Έκραξε. Έκραξε στον Κύριο. Βέβαια τον μαλώσανε οι μαθητές. Το μαλώσανε, αλλά ο Βαρτίμαιος πήρε το αίτημά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μέσα στην πνευματική μας πορεία έχουμε ευκαιρίες να πάρουμε την ευλογία του Θεού, να πάρουμε λύσεις από τα αιτήματά μας. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει σήμερα, ο Λόγος του Θεού, αγαπητά αδέρφια, είναι για σήμερα, δεν είναι για αύριο. Σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού πρέπει να ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι για σήμερα.
Άμα αφήσεις το λόγο του Θεού για αύριο, και αύριο θα τον αφήσεις για αύριο, και μεθαύριο για συνέχεια, αύριο για το αύριο, για το αύριο. Ο λόγος του Θεού είναι για σήμερα. Σήμερα λέει, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, να μην σκλήρινετε τις καρδιές σας. Σήμερα είναι να ακούσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί το αύριο δεν ανήκει σε εμάς. Δεν ξέρουμε το αύριο. Τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα. Δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Δεν ξέρουμε. Ποιος μας εγγυάται. Είμαστε νέοι. Υπάρχουν και ηλικιωμένοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά δεν μας εγγυάται κανένας για το αύριο. Κανένας δεν μας εγγυάται για το αύριο. Το αύριο ανήκει στο Θεό. Και ο Θεός έδωσε το σήμερα σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχουμε ανάγκη πραγματικά σήμερα να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να δούμε τους εαυτούς μας μπροστά στο Θεό. Όχι να δούμε τους εαυτούς μας μπροστά στον αδερφό, να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους αδερφούς, αλλά να συγκρίνουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Θεό. Και η Αγία Γραφή μας λέει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, λέει εαυτούς εξετάζεται εάν είστε εις την πίστη.